Κυρία Κουτουρά, εδώ στην Φιλοξένεια, στον συνεδριακό χώρο της Θεσσαλονίκης, βλέπουμε ξένες χώρες που συμμετέχουν στη Φιλοξένεια, βλέπουμε πολλές περιφέρειες αλλά και πάρα πολλούς δήμους, και αυτό είναι το ευχάριστο. Εδώ στη Φιλοξένεια χτυπάει, Φιλοξένεια Χοτέλια, χτυπάει η καρδιά του τουρισμού. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχει μια ισχυρή δυναμική παρουσία και άνοδο. Έχουμε πάνω από 600 εκθέτες και πιστεύω ότι θα γίνει εξαιρετική δουλειά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ, που θα κάνουμε και την ομιλία έτσι ώστε να κάνουμε ένα μικρό απολογισμό τι έχει γίνει και να πούμε και τι έχουμε να κάνουμε για τα επόμενα χρόνια που έρχονται. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Το 2015 και το 2016 κάναμε ιστορικά ρεκόρ αφίξεων και εσόδων. Το 2016 θα κλείσει εξαιρετικά καλά, με τις εκτιμήσεις πραγματικά όλων μας να έχουμε ξεπεράσει όλες μας τις προσδοκίες. Η κρουαζιέρα πάει επίσης εξαιρετικά καλά. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι ήταν μια πετυχημένη χρονιά και ξεκίνησε και με μια πολύ μεγάλη δυναμική το 2017. Αυτό είναι το σημαντικό. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, έχουμε ανατρέψει όλη την αρνητική εικόνα των προηγούμενων ετών. Πάμε πολύ δυναμικά αλλά και σε τουρισμό, αν θέλετε, υψηλού επίπεδου. Ο ιδιωτικός τομέας έχει αναβαθμίσει τις υπηρεσίες τους, έχουν αναβαθμίσει τις υποδομές τους, έχουμε ποιότητα εξαιρετική και εμείς σαν Υπουργείο Τουρισμού δημιουργούμε όλες αυτές τις προϋποθέσεις ώστε να διαφημίσουμε την πατρίδα μας ως παγκόσμιο ελκυστικό, ασφαλή, σταθερό και φιλικό προορισμό για να μπορέσουμε να έχουμε τα μέγιστα ωφέλη. Πώς νιώθετε, κυρία Κουτουρά, όταν η Ελλάδα, παρά τα προβλήματά της, παρά το ότι βάλετε από άλλες χώρες και από άλλους ηγέτες κάποιες φορές, ότι έχει ψηφιστεί ως η πανέμορφη, η καλύτερη χώρα, και νομίζω ότι αυτό το έδειξε και ο κύριος Ομπάμα με την τελευταία του επίσκεψη στην Αφρική. Ήταν ιστορική, αν θέλετε, η επίσκεψη αυτή. Ο ίδιος δήλωσε ότι από μικρός ήθελε να επισκεφτεί τη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία. Την ημέρα που τον είδαμε στο δείπνο και τον προσκάλεσα να έρθει στην Ελλάδα με την οικογένειά του πλέον για διακοπές, απεδέχθη αμέσως και φυσικά μου είπε ως Υπουργός Τουρισμού ότι είμαι πιο κατάλληλη να του φτιάξω το πρόγραμμα. Του είπα βεβαίως ότι έτσι θα γίνει και ανυπομονούσε να πάει στην Ακρόπολη. Αυτές λοιπόν οι εικόνες της επομένης ημέρας, η βόλτα του στην Ακρόπολη που ταξίδεψε στον κόσμο όλο, νομίζω ότι ήταν η καλύτερη διαφήμιση που θα μπορούσε ποτέ να γίνει στην Ελλάδα. Ένας άνθρωπος που χαίρει σεβασμό και εκτίμηση στο παγκόσμιο γίγνεσθε, αλλά και η πατρίδα μας το αξίζει γιατί είναι μια χώρα με μεγάλη ιστορία, με πολιτισμό. Ο ίδιος είπε ότι είναι ευγνώμονες που η Ελλάδα έδωσε αυτή την κληρονομιά, αυτόν τον πολιτισμό στον κόσμο όλο. Χρησιμοποίησε πάρα πολλές λέξεις που για μας είναι πολύ σημαντικές, όπως το φιλότιμο, όπως η φιλοξενία. Και νομίζω ότι πραγματικά δώσαμε ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν είναι πια απομονωμένη. Η κυβέρνησή μας είναι πάρα πολύ ικανοποιημένη, γιατί εκτός από την επίσκεψη Ομπάμα, μπορώ να σας πω ότι είχαμε πρόσφατα το καλοκαίρι και τη σύνοδο κορυφής της Μεσογείου των ηγετών αλλά και των υπουργών εξωτερικών. Νομίζω ότι έχουμε γυρίσει σελίδα, πάμε προς την ανάπτυξη. Ο τουρισμός είναι βασικός πυλώνας που μπορεί να προσφέρει στην ανάπτυξη, είναι εθνική υπόθεση και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε το χρέος μας προκειμένου να αναπτύξουμε τον τουρισμό μας για να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την πατρίδα μας. Είναι κάτι που σχεδιάζεται στο Υπουργείο με τη νέα προγραμματική περίοδο, το οποίο παίρνεστε και από τους υπουργούς που βγαίνετε με δελτία τύπου οι ανακοινώσεις. Και ξεκινάει πρόγραμμα από το Υπουργείο Τουρισμού πια, πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη υποδομών κλινών, και νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, το οποίο νομίζω και θα ανακοινώσετε εδώ από τη Φιλοξένεια. Κοιτάξτε, η στρατηγική μας είναι πολύ συγκεκριμένη. Έχουμε μια εθνική πολιτική, η οποία έχει να κάνει με την επιμήκυνση της περίοδου. Αυτός είναι ο απολογισμός, την οποία για πρώτη φορά πετύχαμε. Όλα αυτά τα χρόνια ακούμε επιμήκυνση περίοδου. Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος και Οκτώβριος ήταν οι καλύτεροι μήνες όλων των εποχών. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε με πολύ σκληρή δουλειά και με πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις. Τι πετύχαμε? Πετύχαμε να ξεκινήσουμε 15 Μαρτίου τη θερινή μας σεζόν και να τελειώσουμε 15 Νοεμβρίου. Αυτό ήταν μια τεράστια επιτυχία που έφερε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σχεδόν 100% πληρότητες στα ξενοδοχεία και σε ολόκληρη την Ελλάδα ένα μέσο όρο 85%. Καταλαβαίνετε, η ικανοποίηση είναι πολύ μεγάλη, γιατί ήταν ένας στόχος, ένας πόθος, αν θέλετε, όλων πάνω απ' όλα των επιχειρηματιών του χώρου. Το δεύτερο που πετύχαμε είναι να αξιοποιήσουμε και να συστήσουμε νέους ελληνικούς προορισμούς, όχι μόνο τους κλασικούς δημοφιλείς, αλλά να ανοίξουμε την Καλαμάτα, τη Ζάκυνθο, τη Σκιάθο, τη Σάμο, προορισμούς τους οποίους δεν γνώριζαν κάποιες χώρες και κάποιοι προορισμοί
προς την Ελλάδα. Ανοίξαμε νέες αγορές, όπως είναι η Κίνα, η Νότιος Κορέα, ενισχύσαμε την Αμερική, τη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά γιατί έρχονται επενδύσεις, προσελκύσαμε πάρα πολλές επενδύσεις και στηρίζουμε το θεματικό μας προϊόν. Θέλουμε να στηρίξουμε τη γαστρονομία, το συνεδριακό τουρισμό, το θρησκευτικό τουρισμό, πολιτιστικό, ιστορικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι αυτή η εθνική πολιτική που εφαρμόστηκε και έφερε τα αποτελέσματα συνεχίζεται για το 2017-2018 με νέες διαπραγματεύσεις, με περισσότερες απευθείας πτήσεις που θέλουμε να κλείσουμε, με περισσότερη συνδιαφήμιση για να στηρίξουμε τον προορισμό Ελλάδα. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στο θέμα των επενδύσεων. Γιατί για να μπορέσουμε να φέρουμε περισσότερους τουρίστες, πρέπει να έχουμε και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα. Λοιπόν, μία δέσμευση. Έτος τουρισμού στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το 2017. Πότε θα δούμε την Έλληνα κουλτούρα στη Θράκη? Κοιτάξτε, δεν σας κρύβω ότι θέλω να κάνω μία περιοδία. Πέρυσι διαχειριστήκαμε μία πολύ μεγάλη κρίση και δεν είχαμε το χρόνο. Είχαμε δύο εκλογές, είχαμε πολλά πράγματα. Το 2016 ήταν και αυτό λίγο δύσκολο γιατί ήταν εξωγενείς παράγοντες και αστάθμητοι. Πιστεύω ότι στους επόμενους μήνες, στους πρώτους μήνες του 2017, θα επισκεφτώ όλη την Ελλάδα. Πρέπει να το κάνω, το έχω υποσχεθεί, δεσμεύομαι ότι θα γίνει.